Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Γεια σου Μίλτο. Ο coach είμαι, ο coach. Γεια σου coach. Είστε μαζί, γιατί έχω μπερδευτεί. Είμαστε μαζί, είστε, ναι, μαζί. Γιατί ωραία, ωραία. Περάσαμε και μία βόλτα από το κολυμπητήριο να κάνουμε και το καθιερωμένο μας χαλάρωμα. Δεν σας ρίξανε μέσα, σας ρίξανε. Όχι, 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 δεν μας ρίξανε. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γυρίσαμε πριν μια ώρα Θεσσαλονίκη, για να καταλάβω. Πριν μια μισή ώρα γυρίσαμε Θεσσαλονίκη. Καζάν, Αθήνα, Αθήνα εδώ. Καζάν, Μόσχα, Μόσχα, Αθήνα, oh. Αθήνα εδώ. Μεγάλο, μεγάλο ταξίδι. Μεγάλο από 3.30 ώρα το βράδυ είμαστε στα αεροδρόμια. Εντάξει, νομίζω η χαρά είναι μεγάλη. Ναι, και ναι, σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι ένα πανευρωπαϊκό μετάλλιο. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην εκπομπή λίγο ζαλιστήκαμε. Γιατί μία έλεγα δεύτερος ο Γιώργος, μία έλεγα τρίτος ο Γιώργος, μετά έλεγα δεύτερος ο Γιώργος, μετά ξαναείπα τρίτος ο Γιώργος. Μετά την εκπομπή καταλάβαμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά νομίζω ότι όποιο χρώμα και να έχει το μετάλλιο, το ότι είναι στο βάθρο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε αυτή την ηλικία ένας κολυμβητής του Ηρακλή είναι τεράστια υπόθεση. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το χρώμα όσο το ότι κάποιος κολυμβητής μπορεί και κατακτάει ένα μετάλλιο σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Γιώργος έβαλε το όνομά του σε μια σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης που δεν υπάρχουν πολλά άτομα. Είναι και δηλαδή, πολύ μεγάλη. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή κάποιες άλλες χώρες έχουν ολόκληρο βιβλίο με ονόματα που έχουν πετύχει μια τέτοια επιτυχία. Εμείς ακόμα σαν Ελλάδα είμαστε στην πρώτη σελίδα, δεν έχουμε γυρίσει σελίδα. Και ο Γιώργος κατάφερε να βάλει το όνομά του σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Και πώς τα κατάφερε? Τα κατάφερε προσπαθώντας, κάνοντας σκληρή δουλειά, θέτοντας το στόχο ένα-ένα, βήμα-βήμα. Οι αγώνες εκεί πέρα είχαν προκριματικούς, ημιτελικούς και τελικό. Mm-hmm. Κοιτούσαμε κάθε αγώνα, κάθε κούρσα ξεχωριστά, δεν πηγαίναμε δηλαδή κατευθείαν να πάρουμε το μετάλλιο. Πρώτος μας στόχος ήταν να περάσουμε στον ημιτελικό, από τον ημιτελικό να πάμε στον τελικό και από τον τελικό να μπορέσουμε, όπως του είπα εκείνη την ώρα, ότι ξέρεις τι, αφού πέρασες στον τελικό στις 8, του λέω, έχεις ανέβει, λέω, στο βουνό τώρα, το μόνο που μας μένει, λέω, είναι να καρφώσουμε πάνω τη σημαία και να βγεις στη φωτογραφία. Μόνο έτσι αποδείξεις, λέω, ότι έχεις ανέβει στο Everest πάνω στο βουνό. Βήμα-βήμα τα καταφέραμε, κολύμπησε πολύ καλά. Έκανε ένα πολύ καλό αγώνα, έκανε δύο φορές κάτω από το ατομικό του ρεκόρ και στον ημιτελικό και στον τελικό και κατάφερε να κερδίσει αυτό εδώ το μετάλλιο. Και κανονικά βγήκε δεύτερος, να το πούμε αυτό. Κανονικά ναι, βγήκε δεύτερος, ο Βρετανός αθλητής ήταν άκυρος, μάλιστα ακόμα και οι διοργανωτές, δηλαδή οι κριτές μας το πιστοποίησαν αυτό, απλά τώρα σε κάποια παράδοξα της υπόθεσης και της κολύμβησης, ο αλυτάρχης των αγώνων, αυτός εδώ ο οποίος δηλαδή στην ουσία αποφασίζει για τις ακυρώσεις, πρόλαβε, λέει, και υπέγραψε, τουλάχιστον αυτή ήταν η δικαιολογία και ερμηνεία που μας δώσανε στην ένσταση που καταθέσαμε, mm-hmm. πρόλαβε και υπέγραψε τα αποτελέσματα πριν του δοθεί στα χέρια του η ακύρωση. Εντάξει, η δικαιολογία για μένα είναι... Είναι αστεία, εντάξει, είναι αστεία. Ναι, είναι αστεία. Το λέω εγώ, είναι αστεία. Είναι αστεία για να καταλάβεις ότι ο Βρετανός αθλητής έχει Έλληνα προπονητή, όλος τυχαίος, ναι. Πολύ δύσκολο γι' αυτό. Οποίος, είναι φίλος μου. Είναι ο οποίος προφανώς παραδέχτηκε ότι ήταν άκυρος αθλητής. Φυσικά, έτσι. φυσικά. Και το παραδέχτηκε και δεν το χάρηκε και προς τιμήν και όλη η Βρετανική αποστολή δεν το χάρηκε. Δηλαδή δεν είχαν να κάνουν... Μέχρι και στην κολύμβηση μας αδικούνε δηλαδή. Η αλήθεια είναι ναι, εντάξει, δεν περίμενα ότι σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα θα παίρνουν... Είναι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν είναι φιλικό. Ναι, δηλαδή... ναι, ναι. Κοίταξε, δεν έχει τελειώσει κάτι, γιατί... Α, μπορεί να το αναγνωρίσουν στην πορεία. Αυτό, όχι, θα κάνει η Κολυμβητική Ομοσπονδία ένα υπόμνημα στη ΛΕΝ. Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας είναι αντιπρόεδρος στη ΛΕΝ, mm-hmm. η ΛΕΝ η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, και θα συζητηθεί ξανά το θέμα. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα, μικρή βέβαια, ίσως να αλλάξει κάτι. Να διεκδικηθεί το αυτονόητο, γιατί αυτό ακριβώς, ακυρώθηκε ένας αθλητής και πήρε μετάλλιο. Ναι, δεν... Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ο Γιώργος είναι δίπλα. Είναι δίπλα, ναι, ναι, ναι. Θα μας πει δίπλα. Ένα γεια. Ναι, ναι, ένα λεπτάκι. Γεια σου Γιώργα, ρε, καλησπέρα. Μας ακούς? Ναι, ναι. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Το έκανες και αυτό, έτσι? Προσπάθησα. Παραμένεις ταπεινός, παραμένεις πολύ χαμηλοτόνων και 17 έγινες ή κάνω λάθος? 18 είμαι. 18 έγινες, πω, μεγάλωσες. Ναι, ναι.
Και στα 18 σου έχεις ζήσει όλα αυτά. Φαντάζομαι το μυστικό, αν υπάρχει ένα τέτοιο, Γιώργο, είναι πολλή δουλειά, καθημερινότητα. Είναι το να βάζεις κάποιους στόχους και να θες να τους πετύχεις. Ναι, το να μένεις κεντρωμένος στους στόχους σου και να έχεις πείσμα για αυτούς, ώστε να δουλεύεις και να θες να τους πετύχεις. Και όταν το καταφέρνεις και ανεβαίνεις εκεί στο βάθρο σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τι σκέφτεσαι, πώς το νιώθεις, πώς το ζεις? Μια ανακούφιση, γιατί λες επιτέλους τελείωσε και κατάφερα να το κάνω κι αυτό. Και αμέσως τελειώνει, το χαίρεσαι για πολύ ή λες το αφήνω και πάω για το επόμενο? Γιατί έρχεται και η Βουδαπέστη και το παγκόσμιο. Ναι, έρχεται και η Βουδαπέστη, αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Ναι. Θέλω λίγο καιρό για να το χωνέψω. Δεν ξέρω ότι είναι κάτι σημαντικό για την ελληνική πολίτευση, κάτι σημαντικό για την κοινωνία, για τις αίρες. Αλλά εγώ θέλω λίγο ακόμα χρόνο για να το χωνέψω. Δηλαδή κουβαλάω ένα μετάλλιο μαζί μου, αλλά ακόμα αυτό το μετάλλιο δεν μπορώ να καταλάβω τι αξία έχει. Πίστεψέ με, άπαντες στον Ηρακλή, στην οικογένεια του Ηρακλή και μια βόλτα στο διαδίκτυο να κάνεις, δεν ξέρω αν είχες χρόνο να το κάνεις, δεν υπάρχει Ηρακλειδέας φίλαθλος αυτής της ομάδος που δεν χάρηκε και δεν πόσταρε και δεν είπε κάτι για σένα, άσχετα αν μιλάμε για ένα άθλημα που δεν είναι το ποδόσφαιρο, και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και θέλω να το γνωρίζεις αυτό, για αυτό που κατάφερες. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο κάποιοι. Από σένα εξαρτάται, από τα δυνατά σου χέρια, να μας κάνεις να ασχολούμαστε συνέχεια μαζί σου και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρεις. Τώρα, ξεκούραση, φαντάζομαι δεν υπάρχει αυτή η λέξη μέσα στο καλοκαίρι για σένα, γιατί έχετε και το παγκόσμιο, όπως είπα. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκούραση. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι ένα τριήμερο ρεπό, έτσι, για να ηρεμήσω λίγο το κεφάλι μου. Ναι, χρειάζεται. Με την πολλή πίεση και αυτά. Χρειάζεται. Έχουμε το Πανελλήνιο που είναι σε 3 εβδομάδες. Είναι το Πανελλήνιο και στο καπάκι είναι το παγκόσμιο. Είναι το Πανελλήνιο, την αμέσως ακριβώς επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι το Πανελλήνιο Ανδρών, στην Αθήνα πάλι. Και νομίζω περίπου 15 μέρες μετά ξεκινάει το παγκόσμιο. Αυτά είναι. Καλό καλοκαίρι. Ναι, πολύ καλό καλοκαίρι. Θα ξεκουραστείς μετά, το Σεπτέμβριο. Εύχομαι με πολλά μετάλλια στο σύνθο σου. Γιώργο, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Και ευχαριστώ. Να συνεχίζεις να μας κάνεις να χαιρόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σε σένα και στον προπονητή σου, το Μίλτο το Χαλκιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.